Λαμπρή κι αθάνατη κι αδούλωτη είναι σήμερα, που κι η σκλαβιά νικήθηκε από την τόση ορμή. Και λύγησαν και σπάσανε και λιώσανε τα σίδερα, που σου ματώναν Κύπρο μου τα ασθενικό κορμί. Και λύγησαν και σπάσανε και λιώσανε τα σίδερα, που σου ματώναν Κύπρο μου τα ασθενικό κορμί. Τα χαράματα της 1ης Απριλίου του 1955, διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν σε ολόκληρο το νησί. Ο ένοπλος απελευθερωτικός αγώνας των Κυπρίων για την αποτείναξη του Αγγλικού ζυγού είχε ξεκινήσει. Η ΕΟΚΑ, η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο υπεύθυνο του πολιτικού της Σκέλους και με τον Γεώργιο Γρίβα, ο οποίος ανέλαβε τη στρατιωτική ηγεσία της οργάνωσης με το ψευδώνυμο Διγενής, η ΕΟΚΑ κηρύσσει τον αγώνα ενάντια στη Βρετανική Αποικιοκρατία με στόχο την ένωση με την Ελλάδα. Στη Λευκωσία, η ομάδα του Μάρκου Δράκου ξεκίνησε επιθέσεις προκαλώντας εκρήξεις στον κυβερνητικό ραδιοφωνικό σταθμό, τα τοπικά γραφεία διοίκησης και τις εγκαταστάσεις πίσω από το στρατόπεδο του Γουλσλεϊ. Στην Αμόχωστο, η ομάδα του Γρηγόρη Αυξεντίου χτύπησε στη Δεκέλεια, στις αγγλικές βάσεις, την αποθήκη του στρατοπέδου και τη δεξαμενή καυσίμων του σταθμού Φρουρίου. Ο Μόδεστος Παντελή είναι ο πρώτος νεκρός του αγώνα, καθώς στην προσπάθειά του να βραχυκυκλώσει ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης, σκοτώνεται. Ακολουθούν επιθέσεις και εκρήξεις στην Αμόχωστο, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στην Επισκοπή. Κυκλοφορούν χιλιάδες φυλάδια που κηρύσουν την Επανάσταση με την υπογραφή «Ο Αρχηγός Διγενής» και η φωνή του αόρατου ηγέτη που καλεί τον Κυπριακό λαό να αποτινάξει τον Αγγλικό ζυγό, ακούγεται παντού. Οι Άγγλοι ευνηδιάζονται και βγάζουν στους δρόμους περιπόλους. Ο κυβερνήτης Σερ Ρόμπερτ Άρμιτέιτς απευθύνεται στο Λονδίνο για να δώσει εξηγήσεις για τις εξελίξεις. Υποστηρίζει ότι τα γεγονότα της 1ης Απριλίου σχεδιάστηκαν για να αποκλείσουν κάθε ευκαιρία αποδοχής συνταγματικών προτάσεων και προχωρεί για να προσθέσει ότι δεν θα ήταν φρόνιμο να γίνουν πια αυτές οι προτάσεις αν δεν εξαλειφθεί πρώτα η ΕΟΚΑ. Ο Άρμιτέιτς συμβουλεύει ακόμη ότι επίκεντρο της προσοχής εκείνη τη στιγμή έπρεπε να ήταν η επιβολή του νόμου και της τάξης και ο αποκλεισμός της συμπαράστασης της μαθητικής νεολαίας προς την ΕΟΚΑ. Η ΕΟΚΑ όμως αποκτούσε ρίζες. Στην Αθηναϊκή Εφημερίδα Ελευθερία, στο φύλλο της 3ης Απριλίου του 1955, διαβάζω: 21 βόμβες εξεράγησαν στην Κύπρο εντός διαστήματος μικρότερων των 48 ωρών, γεγονός το οποίο προκάλεσε βιαιότατη αντίδραση των Άγγλων. Ευρετανικοί αρχέ ανήγγειλαν ήδη ότι προέβησαν εις συλλήψεις 12 ατόμων, τα οποία και προεφυλακίστησαν. Ταυτοχρόνως, αγγέλλεται, συνεχίζει το δημοσίευμα της 3ης Απριλίου του 1955, ταυτοχρόνως αγγέλλεται ότι οργάνωσης υπό τα στοιχεία ΕΟΚΑ διανέμει κατά χιλιάδας προκηρύξεις υπέρ της ενώσεως. Είναι προφανές εξ όλων των πληροφοριών ότι ο αγών των Κυπρίων εισήλθεν εις νέαν αποφασιστικήν φάσιν. Στο ίδιο φύλλο της 3ης Απριλίου του 1955 η εφημερίδα Ελευθερία στο πρωτοσέλιδο γράφει: «Η Λευκωσία, ο Λάρναξ, η Λεμεσός, η Αμόχωστος, η Κυρίνια, η Δεκέλεια, η Επισκοπή, οι δρόμοι της Υπαίθρου μετευλήθησαν εις ισάριθμα μεγάφωνα που απευθυνόμενα προς ολόκληρον τον κόσμον διακηρύσουν ότι οι Κύπριοι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν εφ' εξής με κάθε μέσον την ελευθερία των, με χειροβομβίδας, με αυτοσχεδίους βόμβας, με καψίλια δυναμίτιδος». Ολόκληρος η νήσος, συνεχίζει το δημοσίευμα, είναι ανάστατος και ευρίσκονται ακόμη εις την πρώτη φάση του αναγκαστικού αγώνωστον οι Κύπριοι, την υποτυπώδη και ανοργάνωτον και ρομαντικήν. Θα λειτουργήσει και στην περίπτωση αυτήν ο μέγας νόμος, ο δημιουργός της ιστορίας. Οι δυνάστε πανικόβλητοι θα εντείνουν την τρομοκρατία και τας διώξεις και θα ευρύνουν, χωρίς να το θέλουν, τον κύκλο των αγωνιστών. Και η χιονοστιβάς θα ογκούται με κάθε παρερχομένη ημέρα. Και όσα περισσότερα κορμιά θα πέφτουν, τόσο ο αγών θα γίνεται σκληρότερος και οι θέσεις των δυναστών επισφαλεστέρα. Έτσι έγραφε το δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερίας στις 3 Απριλίου του 1955. Όμως η ιστορία, για μία ακόμα φορά, μίλησε αλλιώς. Η διεθνής διπλωματία, οι πολιτικές τακτικές και τα λάθη, οι συμφωνίες και οι προδοσίες, τα συμφέροντα και οι ολιγορίες, έτσι κι αλλιώς, δεν συμβάδισαν ποτέ με τον έντιμο αγώνα των ανθρώπων για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Ακολούθησαν 4 χρόνια ηρωικού αγώνα για την απελευθέρωση του νησιού. Νέα παιδιά, σχεδόν αμούστακα, ρίχτηκαν σε έναν αγώνα άνισο, μα δεν τους ένοιαζε. Στο δικό τους μυαλό, αλλά κυρίως στην ψυχή τους,
Η ζωή τους ήταν τίποτα μπροστά στην ελευθερία. Ακούσαμε απόσπασμα από το αρχείο του ΡΙΚ και από το τρίτο επεισόδιο του ιστορικού ντοκιμαντέρ του ΡΙΚ παραγωγής 1995 για τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 με τίτλο «Ο μεγάλος ξεσηκωμός». Γραμμένο η μοίρα να έχει να μην γυρίσουμε. Μα πάμε με καμάρι και λέμε όποιον πάρει και θα νικήσουμε. Μα πάμε με καμάρι και λέμε όποιον πάρει και θα νικήσουμε.